Η ανακομιδή των ιερόληψάνων της Αγίας Ευδοκίας τιμά η Εκκλησία μας στις 4 Αυγούστου εκάστου έτους. Στο συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου γίνεται σύγχυση μεταξύ της ανακομιδής των ιερόληψάνων της Αγίας Ευδοκίας και της Αγίας Ίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Άγιο Νικόδημο, η Ευδοκία καταγόταν από τα μέρη της Ανατολής. Σε μια όμως εκστρατεία τους οι Πέρσες εχμαλώτησαν και αυτοί και την μετέφεραν στην Περσία. Εκεί υποχρεώθηκε να υπηρετεί την οικογένεια ενός αξιωματικού. Η ζωή αυτή δεν δυσαρέστησε την Ευδοκία και πίστευε ότι παντού όπου και αν τύχουμε μπορούμε να έχουμε μεγάλη αποστολή υπέρ του έργου του Θεού και της ωφελίας του πλησίον μας. Έτσι, ευπηθής, πρόθυμη και διακριτική καθώς ήταν, αλλά και με πολλή φρόνηση και λεπτότητα, κατάφερε αυτή η εχμάλωτη να εχμαλωτήσει τους κυρίους της. Την αγάπησαν όλοι και έγιναν χριστιανοί. Κατόπιν με πυρήνα το σπίτι του αξιωματικού, κατάφεραν να εκχριστιανίσουν πολλές Περσίδες και Πέρσες. Τα γεγονότα όμως αυτά έφτασαν στα αυτιά των αρχόντων, που εξοργισμένοι συνέλαβαν την Ευδοκία και την μαστίγωσαν αλίπητα. Έτσι πληγωμένοι την έριξαν στη φυλακή, αλλά μετά 2 μήνες την έβγαλαν, έσχισαν τις άρκες της με ακαθωτά ραβδιά, τρύπησαν το σώμα της με μυτερά καλάμια και κατόπιν έσφιξαν τόσο το σώμα της με σχοινιά, ώστε πολλά κόκαλά της έσπασαν. Αλλά επειδή η Ευδοκία με γενναίο φρόνημα εξακολουθούσε να ομολογεί τον Χριστό, την αποκεφάλισαν παίρνοντας έτσι το αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Ο Ευστρατιάδης όμως έχει άλλη άποψη για το συναξάρι αυτό και λέει το εξής: «Εν το συναξαριστή του Νικοδήμου γίνεται σύγχυση στις ανακομιδής των λειψάνων της μάρτυρος τάφης, της εορταζομένης στην 1η Μαρτίου, προς άλλην ομώνυμον μάρτυρα της 4ης Αυγούστου, ότι περί της ανωτέρω πρώην πόρνης και ήτα ως ο μάρτυρας Ευδοκίας, ο λόγος της ανακομιδής μαρτυρεί ο αρχαίος Παρισινός Κώδικ 13, ως της εν φακέρω 356α περί της εορτής των ενεφέσω 7 παιδων και της ανωτέρω μάρτυρος Ευδοκίας, ταύτα σημειεί. Ιστέων ότι την άτων τυπικών κατην ταύτην την ημέραν, ήγουν της 4ης Αυγούστου εορτάζουσι τους Αγίους τούτους 7 παιδες, έτερα 10 την Δευτέραν ημέραν του μηνός κατά δετάφτην την Αγίαν ως ιομάρτυρα Ευδοκίαν, εις ακολουθία ψάλετε την 1η του Μαρτίου μηνός, ήγε εστίν αύτη και ουχετέρα. Επί η της μάρτυρος ακολουθία ταύτη είναι παρίστηση νημής δε το πλοίον των ψήφων, νικόμενη εντάφθα τους Αγίους 7 παιδες τεθήκαμεν, εν απομένει δε εις την διάκριση. Πράγματι δε, η εις την Αγίαν Ευδοκίαν ακολουθία της ανακομιδής των λειψάνων, ισοζόμενη εις τους λαοβρεωτικούς κώδικας, εις των Παρισινών του Θεοφάνους ποίημα αναφέρεται εις την πρώην πόρνην Ευδοκίαν της 1ης Μαρτίου και ουχή εις την ανωτέρω της 4ης Αυγούστου, εις την μνήμην και την ανακομιδήν συγχρόνως αναγράφει ο Νικόδημος. Φρονώ ότι η Ευδοκία αυτή του Νικοδήμου είναι φανταστικών πρόσωπων εκλαμβανωμένη αντί της μάρτυρος Ίας, την οποίαν πολλοί συναξαριστέ κατά την ημέρα ταύτην σημειούσιν ή της έχει και το αυτόν απαραλλάχτως. Υπόμνημα φαίνεται ότι ο αντιγραφεύς το όνομα Ία εθεώρησε ακέφαλον και συνεπλήρωσε αυτό δια της προσθήκης των 5 πρώτων γραμμάτων Ευδόκ. Ή το και πιθανότερον, επειδή κατά την ημέραν ταύτη μνία γίνεται του ονόματος της Ευδοκίας δια την ανακομιδήν αυτής και μνία της μάρτυρος Ίας. Το συναξάριον της τελευταίας ταύτης απεδόθη εξηχήσεως της την Ευδοκία και ούτω προήρθε νέα μάτης ανύπαρκτος Ευδοκία, διότι δεν εξηγείται άλλος το κοινό συναξάριον της Ίας των συναξαριστών και της Ευδοκίας του Νικοδήμου.